Τις πόρτες της άνοιξε και πάλι μετά από 4 χρόνια η Κουνδούριος Δημοτική Βιβλιοθήκη στον Άγιο Νικόλαο. Πλήρως ανακαινισμένη και με δεδομένη την ψηφιακή τεχνολογία, παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες, αφού εγγραφούν, να αναζητήσουν βιβλία που επιθυμούν εύκολα και κυρίως γρήγορα. Έχουμε στο πρόγραμμα, εάν προλάβουμε, αν καταφέρουμε να προχωρήσουμε και στην ψηφιοποίηση των, του υλικού, ξεκινώντας από τα σπάνια βιβλία, όμως είμαστε της λογικής σαν Δημοτική Αρχή ένα-ένα βήμα να ολοκληρώνεται και στη συνέχεια να προχωράμε στο επόμενο, στοχεύοντας πάντα να κλείσει ένας κύκλος, να ανοίξει ένας επόμενος και οι υποδομές του Δήμου είναι τόσο σημαντικές. Την σκληρή δουλειά τόσο του ΠΑΟΔΑΝ όσο και του προσωπικού της βιβλιοθήκης δικαίωσε το αποτέλεσμα μιας σύγχρονης και καλά οργανωμένης βιβλιοθήκης που παραδόθηκε σήμερα στην κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Υπολογίζαμε για 10.000 βιβλία, έχουμε φτάσει στα 22 και συνεχίζεται να εμπλουτίζεται. Με αποτέλεσμα ο χώρος αυτός να τελικά να αποδειχθεί πολύ μικρός, να χωρέσει όλη την πληροφορία. Πολύ σημαντικό και νομίζω η σημαντικότερη δουλειά που υλοποιήθηκε όλο αυτό το διάστημα είναι η ψηφιακή καταλογογράφηση όλου αυτού του πλούτου, την οποία θα καλέσω τον κόσμο όλο να μπορέσει πλέον να την επισκεφτεί στην ιστοσελίδα της Κουνδούριου Βιβλιοθήκης. Κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ χιλιάδων βιβλίων, τα οποία περιέχουν πολύτιμη πληροφορία για μικρούς και μεγάλους. Να ενημερώσω όλους τους δημότες και όλους τους συνδρομητές, γιατί έχουμε πάρα πολλές δωρεές, να τους πούμε ότι για να κάνουν δωρεά στη βιβλιοθήκη θα πρέπει πρώτα να έρθουν σε επαφή με εμάς και μετά να μας φέρουν τα βιβλία. Γιατί ο χώρος μας είναι περιορισμένος και δεν μπορούμε να δεχόμαστε έτσι βιβλία χωρίς να. Αν είναι πολλαπλά, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε και αν είναι εξαντλημένα. Μετά από έλεγχο, μπορούμε να επιλέγουμε τα βιβλία που μας δένουν. Το κόστος εγγραφής στη βιβλιοθήκη αλλά και ο δανεισμός των βιβλίων είναι εντελώς δωρεάν.